when we finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way you'll hold me warm. The fire slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Hey you, hey me, it is you, not me. Στο σημερινό βιντεάκι έχουμε κάτι πολύ ξεχωριστό και μάλιστα είναι η συνέχεια κάτι. Είναι το part 2 βασικά από το emoji. Αυτή τη φορά βρήκαμε χριστουγεννιάτικα. Είπαμε να είμαστε λίγο στο mood. Ναι. Και θα κάνουμε, θα προσπαθούμε να μαντέψουμε την πρόταση από το emoji που έχει βάλει ο άλλος. Hell yeah! Οπότε λοιπόν έχουμε βρει από 5 ερωτήσεις ο κάθε ένας στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και θα πρέπει ο άλλος να τη βρει. Αν έχουμε την πρόταση ένα παπάκι μικρό, θα έχουμε τον αριθμό 1, πάπια, μικρό, μωρό. Οπότε θα πρέπει ο άλλος να βρει ότι είναι ένα παπάκι μικρό. Είναι από ταινίες, είναι από τραγούδια, είναι από ό,τι θέλουμε. Από ό,τι θέλουμε. Ελπίζω να μην έχουμε βάλει τα ίδια. Κι εγώ, γιατί τα Χριστούγεννα είναι κάτι πολύ, δεν ξέρω, ειδικό. Περιοριστικό. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάς ή ξεκινάω. Ξεκινά, έχουμε εδώ τα κινητά μας. Όχι. Πεντραψαλίδι χαρτί. Πεντραψαλίδι χαρτί. Ξεκινάς. Αλλά έτσι μην το έκανες. Είναι το πιο αδύναμο. Λοιπόν, έχω αυτό το πρώτο emoji. Μία φατσούλα ο. Έλα το, ο, έλα το. Μ' αρέσει πώς, μ' αρέσει. Αυτό δεν είναι. Ναι, ρε Αλέξη! Τόσο απλό είναι. Εντάξει, μου λες μόνη σου ο και βλέπω έλατο, ο έλατο είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται. Θα βάλω άλλη. Δεν πρέπει να μου βοηθάς τόσο. Όχι, ναι, δεν έπρεπε να μιλήσω. Θα βάλω άλλη για να είμαστε δίκαιοι. Ωραία, άντε λοιπόν, επειδή το βρήκα τόσο γρήγορα και με βοήθησες κιόλας, θα βάλεις και ένα άλλο να με δυσκολέψει λίγο. Ωραία, έτοιμη. Το τελευταίο, ναι. Τι είναι αυτό? Δεν έχει να κάνει καθόλου με τα σύμβολα. Έχει να κάνει με το χρώμα. Η καρδιά δεν σημαίνει αγάπη, κάτι τέτοιο. Γιατί με δυσκολεύεις τόσο? γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι μου κάτι τόσο δύσκολο τη ζωή κάτι. Δεν. Όχι. Μόνο. Όχι. Δεν είναι να κάνω μεταφράσεις. Μία λέξη είναι απλά. Μία λέξη είναι. Όλα αυτά είναι μία λέξη. Ναι, άμα μπορείς να το συνδυάσει. Όχι. Το δεν, αυτό που λέγεις δεν, δεν είναι δεν. Είναι. Πεντρολίβανο. Όχι. Το αγοράκι, ας πούμε, σημαίνει. Είναι έτσι, δες. Κατσούφικο. Το πρώτο, για παράδειγμα, το βρήκα έτσι για πλάκα. Τώρα εδώ θα είμαστε 2 ώρες. Για να σκεφτούμε. Κατσούφικο. Γκριντς. Ναι. Ο Γκριντς είναι. Ναι. Yes. Δεν ξέρω τι πώ είδε αυτό. Απλά έτσι είπα στην τύχη κάτι. Είναι κατσούφικο και είναι πράσινο. Κατσούφι, πράσινο. Αυτά θα τα δει και εγώ τα συνδυάσα και βρήκα το που βρήκα. Λοιπόν, πάμε για το δικό σου. Να είναι δίκαιο, επειδή σε βοήθησε στο άλλο, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Το δικό μου. Το πρώτο. Έλα ρε Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Ευτυχισμένα. Δεν γίνεται. Και αυτό το περπατάει στο τέλο τι είναι. Όχι, χωρί εσένα, απλά είναι αυτό μέσα. Ένα ανθρωπάκι, κατάλαβε. Και είναι δεν περπατάει. Πώς αντιλαμβάνεσαι το τέτοιο, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τα Χριστούγεννα αυτό το βίντεο. Νομίζω το Χριστούγεννιάτικο challenge είναι λίγο πιο εύκολο γιατί σε περιορίζει σε πράγματα και είναι γνωστά πράγματα πολύ. Ωραία, πάμε στη δικιά σου επόμενη λέξη. Η επόμενη λέξη, η δεύτερη κανονικά γιατί η πρώτη σε βοήθησα. Τέλειο με βάζεις, τέλειο. Το βλέπω, το βλέπω. Αυτό είναι πιο σωστό. Λέει Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Ευτυχισμένα δεν γίνεται καρδούλα μου χωρίς εσένα. Έτσι πάει το τραγούδι. Έχω ένα θέμα με τα τραγούδια. Δεν ξέρω. Ο Αλέξης αλλάζει σε όλα τα τραγούδια του στίχους. Οπότε εγώ τον καταλαβαίνω τι θέλει να πει και στο προηγούμενο βίντεο έτσι είχε γίνει. Γιατί να θυμάσαι τα λίδι, αν μπορείς να το αλλάξει όλο το τραγούδι να πούμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο δικό μου, εντάξει. Ετοιμάσου, θα είναι δύσκολο. Είναι 2 emoji μόνο, αυτό εδώ. Είναι πίτα. Βασιλόπιτα. Κρυνεύεις. Είναι ο Άγιος Βασίλης Βασιλόπιτα. Μαζί με την πίτα, Βασιλόπιτα, ναι. Γιατί να σε κάνω. Σαν τα πάει, δεν πάει έτσι, αλλά τέλος πάντων, Βασιλόπιτα. Όχι, με κρυνεύεις, ότι εντάξει, ήταν λογικό να το βρεις. Ήτανε 2 emoji, με πολύ εύκολη λέξη. Why not. Φίλε, που έχουμε μπλέξει. Αυτό, το τρίτο. Δεν μην ξέρω τι είναι, είναι πολύ απλό. Ρούντολφ το λαβάκι, τι είναι? Όχι, πρέπει να το πεις όλο, δεν είναι. Ρούντολφ το ελαφάκι.
Με την κόκκινη μητούλα, δεν ξέρω πώς πάει. Όχι. Πρέπει να το βρεις, άντε, να το βρίσκουμε όλοι την πρόταση. Γιατί είναι πανεύκολο τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω. Ένα κόκκινο μητάκι του Ρούντολφ το ελαφάκι. Ρούντολφ το ελαφά. Έτσι ξεκινάει. Αλέξη, νιώθω ότι είσαι σκηνοθέτης και στιχουργός αυτή τη στιγμή. Γιατί? Ένα κόκκινο μητάκι με το Ρούντολφ ελαφάκι περπατάει μες στο δάσος. Πες μου την απάντηση, γιατί δεν ξέρω. Ρούντολφ το ελαφάκι με τη μύτη κοκκινή. Σαν πέφτει το. Δεν θέλω να το συνεχίσω, δεν το έκανα πολύ μεγάλο και δεν το βρίσκεις ποτέ. Είναι εύκολο αυτό. You are playing very dirty. Κοίτα τώρα τι θα γίνει. Αυτό εδώ. Το τρίτο, έτσι. Τι είναι, lift είναι και καλά πάνω στο βουνό. Δεν ξέρεις αν πεις τι είναι, εγώ σου πω τι είναι. Προσπαθεί τώρα να. Βουνό και. Αυτό το δεύτερο δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν βλέπω τι είναι, lift είναι. Ή τρένο, τρένο έχεις βάλει και με δουλεύεις. Τρένο είναι. Τρένο στο βουνό. Το πολικό εξπρέσ. Έλεω, το λέξι! Αυτό δεν είχε πολικό, τι να βάλω. Να βάλω δύο πόλους. Αυτό βάλεις και πάγο. Δύο πόλους για μένα, γιατί βρίσκω ελπείς προτάσεις και έχω να το πω. Και λάθος προτάσεις. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Δεν έχει σημασία, η αρχή ήταν το ίδιο. Οκ, λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αφού παίζεις έτσι κι εσύ, θα παίξω έτσι κι εγώ. Αυτό. Το τέταρτο. Έλα, ξέρω τι είναι. Τι είναι. Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Πάζω τα τέτοια όταν το παίξω και δεν σκέφτηκα να το βάλω, δεν το βάλα. Τι είναι. Μόνο στο σπίτι. Όχι. Ναι. Μάμε λέει. Έλα ρε Λέξη. Έλα ρε Λέξη. Γιατί το κάνεις τόσο γελίο. Και εγώ σκέφτηκα να το βάλω αυτό, αλλά λέω μπα, λες. Όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Αυτή η ταινία είναι από τις πιο top. Κάθε φορά τη βλέπω, παίζει την έχω δει 50 φορές και τις 50 φορές. Εντάξει, όχι 50 φορές, εντάξει, δεν έχω ζήσει 50 Χριστούγεννα. Αλλά την έχω δει τουλάχιστον 10 φορές. Και τις 10 φορές κλαίω από τα γέλια μου. Την έβλεπα από μικρή με τον μπαμπά μου. Σειρά μου. Λοιπόν, αυτό εδώ. Ο Δαβιοθράφτη. Έλα, ρε Λέξη! Μου βάζει ένα φιστίκι. Δεν είχα καρύδια. Έχω ένα φιστίκι. Είχα να διαλέξω ανάμεσα σε καρύδι. Και σε κάστανο, τι θα το βρει πια. Και έφυγα να σου βάλω και μια καρύδα που είναι έτσι, καρύδα, καρύδι, κατάλαβε. Να το πήγαιναμε πιο συνειδητικά, αλλά λέω, νομίζω ξηρό κάτω σαν να πιο εύκολη. Λοιπόν, και το μεσαίο το σύμβολο, τι ακριβώ σύμβολο. Που σπάει, παφ! Κατάλαβε. Προσπάθησα να κάνω την κίνηση λίγο, να σε βοηθήσω σε κάτι. Βέβαια δεν είχαμε κανονικό καρύδι. Ή έχει και δεν το έχουμε δει. Με σφύρι. Πιου. Πλάκα, πλάκα. Η Μπάρμπι με το καρυδράφι στην ωραία ταινία. Λοιπόν, ερώτηση τη ημέρα. Ωραία, για πες, ρίξτε το. Xmas question. Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία και ποια μας προτείνετε να δούμε τα Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικη θέλουμε, έτσι. Ωραία, αφήστε από κάτω με hashtag Xmas question και να το δούμε. Και επίσης εννοείται αν θέλετε να δείτε πώς περνάμε στη Γερμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα υπάρχουν εδώ πέρα τα Instagram μας, τον ανεβάζουμε αρκετά story. True, true. Επόμενο λοιπόν, είμαι εγώ. Tell me, baby, tell me. Και είναι και το τελευταίο, είναι αυτό. Ανακυκλώνω το κορίτσι που αγαπώ. Το βάζω κάτω από το δέντρο δώρο. Δεν ξέρω, απλά περίμενε έτσι, μου ήρθε αυτό το πρόγραμμα. Όχι. Και γυρίζουν γύρω-γύρω, τι είναι αυτό. Είναι τραγούδι. Ναι. Ναι. Γιατί δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Επιτέλους, για να δω, θα κερδίσω. Τότε είναι τραγούδι αυτό το πράγμα που βλέπω μπροστά μου, είναι τραγούδι. Ναι, και ας το πω, θα το καταλάβεις όλα λέξη-λέξη. Emoji, emoji. Όχι. Όχι, 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 όχι. Σκέψε το λίγο! Εγώ το κοριτσάκι, εσύ το αγοράκι. Όπως και την άλλη φορά. Φέτος τα Χριστούγεννα, καρδιά μου, όχι. Δεν θα είμαι ίδια με παλιά. Εγώ λέω, εσύ λέει το κοριτσάκι, εγώ το αγοράκι. Χαίρο πολύ, το περίεργο θα ήταν να ήσουν εσύ το αγοράκι, εγώ το κοριτσάκι. Το θέμα είναι τι γράφει. Θες να μου βοηθήσεις λίγο να μου πεις κάτι. All around me are familiar. Αλλά δεν θα σε βοηθήσω άλλο. All around me are familiar. Τι είναι αυτό πάλι. Έλα ρε Λέξη, πρέπει να σου έρθει συνολικά. Και τώρα πάω στοίχημα, δεν το ξέρω καν αυτό το πράγμα. Το ξέρεις, το ακούς. Το ακούω. Το τραγουδά. Τι είναι αυτό. Δεν καταλάβω από αυτό τι είναι. Τσιφτετέλη. Οκ, να το πάρει το ποτάμι. Όχι, βοήθαμε, θέλω πετώ βοήθεια. Τι βοήθεια καλέ. Πες με ένα emoji τι σημαίνει, μόνο ένα. Τώρα μου πει το πιάκι ρε. Το δέντρο. You. Όχι. Είναι κάτσε, είναι αγγλικό. You. Κάτσε αγγλικό είναι. Ένα αγγλικό είναι. Τώρα σήμερα στα ελληνικά. You, με το αγοράκι. Όχι τώρα, θα το βρω, αλλά τέλο πάντων. Καλά, δεν το πάρετε το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Οκ, λοιπόν το πέτυχα. Ετοιμό. Ναι.
All I want for Christmas is you. Έλα, έχει το all I want for Christmas. For Christmas is you. Πάρ' το από εδώ, δεν έχω τίποτα. Κέρδισα. Τιμ θεανό, win. Για να σε δω τώρα εσύ, γιατί έτσι μου το παίζεις δύσκολο. Κοίτα αυτό. Δύσκολο. Δύσκολο. Τι είναι αυτό το πρώτο, δεν βλέπω. Αστέρια. Θα σου πω μόλις μάθω. Α, θυμήθηκα τι είναι. Και εγώ τι είναι. Είναι χριστουγεννιάτικο. Ναι, εγώ γράψω στην αγγλική. Δεν πιστεύω να έχει βάλει και εσύ τον Scrooge. Ποιο τον Scrooge. Το πνεύμα των Χριστουγέννων, έλα πάρτε. Όχι, δεν είναι αυτό. Πρέπει να το πας στην ρυθμικά γιατί είναι λίγο έτσι δύσκολο. Αυτά είναι αστεράκια. Αστεράκια είναι, αλλά κάτι άλλο σημαίνει. Βόρειος Ελλάς. Όχι. Αστεράκια. Είναι δύσκολο, είναι τρίκι, είναι πολύ. Αλέξη! Δώσε μου και εσύ ένα στοιχείο. Ωραία. Ο δαίμονας, περίμενε, ο δαίμονας έρχεται για δαίμονας. Όχι. Γιατί. Κάτι, σε κάτι παρεμηνεύει, κάτι προσπαθεί να παρομοιάσει. Και πρέπει να το πω στα αγγλικά, δεν ξέρω. Αγγλικά, ναι, το ξέρεις σίγουρα. Το τελευταίο είναι. The bottom of the opera is there. No, you didn't have it right. Το τελευταίο είναι Christmas. Έλα ρε, γι' αυτό και δεν λόγω θα μου πεις. Τι, σου είπα ήδη το 30% της πρότασης. Όχι, τι είναι. Α, το 25%. Τι θες να σου πω για άλλο 25%. Καλά, το Christmas το ξέρα. Και εγώ θα μπορούσα να σου πω το δεντράκι. Αυτά τα δύο πρώτα. Όχι, άλλα αυτά. Εγώ θα διαλέξω. Θέλω να μου πεις τι σημαίνουν τα αστεράκια. Δεν μπορώ, γιατί είναι σαν να σου αποκαλύπτω δύο πρώτα. Δύο λέξεις. Δύο emoji. Έτσι είναι σαν να σου αποκαλύπτω δύο emoji. Έχει δύο emoji. Τα δύο emoji σημαίνουν ένα πράγμα. Τα πρώτα δύο. Καλά, πες μου το δράκο. Το δαίμονα. Αυτά τα δύο emoji σου λέω είναι ένα πράγμα. Ωραία, πάει, πες μου το βελάκι. Το βελάκι είναι. Σημαίνει κάτι σε χρόνο. Προσπαθεί να σου ορίσει κάτι που δεν καταλαβαίνει. Τραγουδί είναι. Όχι. Ταινία. Ναι. Ποιος έκλειψε τα γνωστά. Την ξέρεις. Μόλις το πω θα πεις. Α, γιατί έβαζε αυτά τα emoji. Άμα είναι λάθος τα emoji, το ξέρω. Όχι, είναι σωστά, απλά πρέπει να είναι στα αγγλικά ο τίτλος. Ναι. Who stole the Christmas. Όχι. Γιατί που βλέπεις εδώ στο όλοι who. Ποια νόημα του είναι αυτή η ταινία. Πού ξέρω από ποια νόημα του είναι, δεν ξέρω. Ο Grinch, κλαίει τα Χριστούγεννα. Όχι. Σου λέω η τελευταία λέξη είναι Christmas. Το έχει βρει και μόνη σου. Τι τελειώνει σε Christmas, ποια ταινία. Όλες οι Χριστούγεννα. Δεν πάρει το πάμε. Ναι, να το πάρει γιατί βασικά ξέρει κάτι. Είσαι άδικος. Ωραία, τώρα τι είναι. The Nightmare Before Christmas. Ίσως, maybe. Τι. Πρώτον, ο δαίμονας είναι nightmare. Ο δαίμονας μαζί με τα αστέρια υπολογίζουν τον ύπνο που πέφτεις και είναι εφιάλτης. Μπορείς προσπαθήσεις να το περιμηνέσεις εφιάλτη. Καταλαβαίνεις. I'm done. Τα βελάκια είναι το before, πριν, από τα Χριστούγεννα. Christmas. Πάρα πολύ ωραία συλλογική. Θέλω να κλάψω. Γιατί αυτό το πράγμα πλάκα μου κάνει. Δεν το πιστεύω. Απλά έχω ο δαίμονας before Christmas. Έχω φαντασία. Πολύ. Πρέπει όλος να φανταστεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο νικητής προφανώς δεν υπάρχει. Α. Αλλά θα ήταν εγώ γιατί δύο. Να σου πω κάτι. Δύο προτάσεις μου έβαλες λάθος. Εντάξει, μωρέ, λεπτομέρειες τώρα. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο μας. Η σημερινή ερώτηση που έχουμε να απαντήσουμε είναι. Ωραία. Η ερώτηση είναι ποιο είναι το αγαπημένο μας γλυκό. Γλυκό εννοείς γλυκό έτοιμο, γλυκό εννοείς γλυκό λιχουδιά, εννοείς τι είναι. Άντε, ας πούμε εμείς χριστουγεννιάτικο γλυκό. Ωραία. Για να το περιορίσουμε λίγο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι σοκολάτες μέσα στα advance calendar. Το έχουμε καταλάβει. Please. Ειρήνη σε όλους τις calendar. Δεν είχαμε σήμερα ένα, αλλά δεν έχουμε. Εγώ σου είπα να πάω βάλουμε. Για να το φάμε αυτό κάποτε. Δύο ίσως, για να μπορούμε να φάμε τον ένα και τον άλλο να τον τρώμε σιγά σιγά. Αυτό ήταν το βίντεο μας, ελπίζουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνει στα κάτω όταν ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Το σημερινό μπεσίτο θα πέσει εδώ. Φιλάκια πολλά. Αν θέλετε και στα δικά σας φιλάκια, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο από κάτω για να σας στείλουμε τα φιλάκια μας σε ένα επόμενο βίντεο. Επίσης, αν έχετε κάποια ερώτηση, μην ξεχάσετε από κάτω να μας αφήσετε με το hashtag question time ώστε να τα απαντήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο ίσως. Και τις δικές απαντήσεις με το Xmas question. Οπότε ναι. Αυτό το βίντεο και θα το πούμε αύριο. Γεια σας! Bye.